Λοιπόν, ο Γρηγόρης Γκίκας είναι εδώ στο στούντιο του ITV. Κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ, κύριε Ντόκα, ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε την ανακοίνωσή σας. Για να δούμε κάποια πράγματα, να τα πούμε με απλά λόγια, για να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο επιμελητήριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εξελίχθηκε το προηγούμενο διάστημα μια έρευνα για αγορά ακινήτου χωρίς απόφαση της δικού σας του επιμελητηρίου Ιωαννίνων. Αυτό συνέβη. Καταρχήν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Πείτε μου. Λοιπόν, να πούμε ότι οι επιχειρήσεις επί 2 χρόνια ταλανίζονται μέσα στον κορονοϊό για να βρουν ένα βήμα. Και με ζητήματα, με προβλήματα επιβίωσης. Με προβλήματα επιβίωσης. Πραγματικής. Με προβλήματα επιβίωσης. Έτσι. Άρα ο κλάδος του επιμελητηρίου πρέπει να επιτελέσει το σκοπό που είναι για όλους τους επιχειρηματίες. Ο κύριος Δημητρίου, έχω πει πολλές φορές, δεν επιτελεί το ρόλο που πρέπει να επιτελέσει σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου των Ιωαννίνων. Και αυτό γιατί. Γιατί από την αρχή της πανδημίας, από όταν ξεκίνησαν να δίνονται κάποια χρήματα μέσω επιστρεπτέων προκαταβολών, βάζαμε το θέμα του κυρίου Δημητρίου να ενημερώσει όλες τις επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να εισέξουν χρήματα στα ταμεία των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μπορούν να τα επεξέλθουν. Δεν έχει φέρει κανένα θέμα από όλα αυτά που σας είπα ποτέ στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρά μόνο ζητούσε και την είχε τη στήριξή μας, αμέριστη, εγώ προσωπικά για τη μη επιστρεπτή προκαταβολή, ζήτησα για να μπει να μπουν οι περισσότερες επιχειρήσεις μέσω της περιφέρειας, ζήτησα να πάμε να τον επισκεφθούμε μαζί τον κύριο Καχρημάνη και πήγαμε και τον επισκεφθήκαμε μαζί. Έτσι ώστε να μην είναι απορριπταίες οι επιχειρήσεις οι οποίες ήταν. Αν μη τι άλλο, το μόνο που προσπαθούσε να κάνει είναι να κάνει εκθέσεις, να κάνει ταξίδια, να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως δεν έχουν και καμία ουσία. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν έχουν αποτέλεσμα απέναντι στη γενιότητα επιχειρηματικότητα. Και αυτό που θέλω να πω, ο κύριος Δημητρίου αυτό το βαφτίζει και το λέει εξωστρέφεια. Τέλος πάντων. Ας κρυθούμε όλοι από αυτά που κάνουμε από τις γενιότητες επιχειρηματικότητας. Και από το αποτέλεσμα που έρχεται έτσι στον κλάδο. Αν είτε άλλο, ζήτησα εξ αρχής από τον κύριο Δημητρίου προχθές να τοποθετηθεί πάνω στον κύριο Αντουλάκη σε αυτό που είπε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και να πει γιατί, για ποιο λόγο είπε ότι δεν έπρεπε στη Λίβδη να μπουν οι επιχειρήσεις στην επιστρεπτή προκαταβολή και ότι δεν έπρεπε να επιστραφεί το 50%, αλλά έπρεπε να επιστραφεί το 100%. Μου είπε ότι δεν το γνώριζε. Θα το δει και θα... και θα ανακοινώσει. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κάποια τοποθέτηση, κάποια ανακοίνωση του κυρίου Δημητρίου. 2 μέρες μετά, λέτε. Παράλληλα, φέρνει το θέμα του Open Mall. Το Open Mall είναι ένα θέμα το οποίο είναι είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο είμαστε μαζί με το Δήμο, έχει προχωρήσει κάποιες διαδικασίες από το Δήμο, ζήτησε και είπε ότι εγώ θα πάω να πάρω περισσότερα χρήματα, αν μη τι άλλο δεν έβγαλε ούτε 1 ευρώ παραπάνω και τίποτα παραπάνω έφερε προχθές, εκτός από αυτό ότι έχουμε έναν πολιτικό μηχανικό και έναν οικονομολόγο, τον οποίο τον πληρώνουμε 3 χρόνια, ζήτησε να πάρουμε και έναν αρχιτέκτονα για να υπογράψει τις αρχιτεκτονικές μελέτες πάνω στο θέμα αυτό. Και εκεί συνηγορήσαμε έτσι ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να πάρουν τα χρήματα αυτά. Φέρνει ένα θέμα το οποίο είναι ένα μείζον θέμα για μας και πιστεύω για όλους τους Γιαννιώτες, το οποίο είναι η αγορά ακινήτου και απόφαση του ΔΣ για αγορά ακινήτου. Για νέο επιμελητηριακό. Για νέο επιμελητηριακό μέγαρο. Μάλιστα. Και εκεί είπε ότι έχω μία μελέτη, την οποία δεν ήταν μελέτη από την Grant Thornton, από ορκωτούς ελεγκτές, ήταν μία οικονομική εκτίμηση ότι εμάς μας περισσεύουν 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αφού μας περισσεύουν 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτό που είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγώ απευθύνθηκα σε 5 μεσίτες για να αγοράσουμε ένα ακίνητο. Και φέρνει μια εισηγητική έκθεση από τη Διοικητική Επιτροπή, το οποίο στο 5ο θέμα λέει ότι η υπάρχουσα κτηριακή υποδομή λόγω της παλαιότητας και του διαμερισματικού σχεδιασμού χαρακτηρίζεται από σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας. Ναι. Συνεπώς, χαρακτηρίζεται τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τα μέλη της διοίκησης, όσο και για τα μέλη που προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν. Εκεί του ζήτησα, στην τεχνική έκθεση. Αυτή την εισήγηση την κάνει ο διοικητικός στέλεχος. Όχι, την έκανε ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής στο σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και του ζήτησα να μου πει από ποιος έκρινε την επικινδυνότητα του κτηρίου. Ναι. Εκεί μου ανέφερε ότι κάποιο διοικητικό στέλεχος και ο διευθυντής έχει μια εισήγηση. Μάλιστα. Εκεί απευθύνθηκα στον διευθυντή. Αν υπάρχει κάποια μελέτη στατικότητας του κτηρίου, να το χαρακτηρίζει επικίνδυνο, γιατί ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και ο πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής, όταν χαρακτηρίζει
ένα κτίριο επικίνδυνο, τα μέλη του, αλλά και οι υπάλληλοι του, αύριο το πρωί μπορεί να μην μπαίνουν μέσα. Δίκιο έχετε σε αυτό, ναι. Μπορεί να μην μπαίνουν μέσα. Ναι. Και εκεί μου ανέφερε ότι έχουμε κάποια προβλήματα. Έχουμε κάποια προβλήματα με το ρεύμα, έχουμε κάποια προβλήματα με τις υδροροές, έχουμε κάποια προβλήματα με τα αμαία και εκεί πήρε και ο οικονομικός επόπτης. Δηλαδή δεν υπάρχουν προβλήματα στατικότητας. Προφανώ, όχι. Στατικότητας δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν είμαι εγώ καθήλυν αρμόδιος. Ναι, δεν επικαλέστηκε όχι, η εισήγηση. Καμία εισήγηση. Ο πρόεδρος και είπα, φέρε μου την εισήγηση του διευθυντή. Ναι. Ο οποίος δεν είναι για προβλήματα ρεύματος. Και είπε, εμείς ηλεκτρικού. Θα μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Και του απάντησα, για ποιο λόγο αφού έχετε βάλει στον προϋπολογισμό του 19 για δημόσιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και που είναι η μελέτη αυτή, 100.000 στον προϋπολογισμό, για το υπάρχον κτίριο, που εσείς τη φέρατε και την ψηφίσατε, για το υπάρχον κτίριο, εκεί μου αναφέρθηκε ότι μου απάντησε η περιφέρεια ότι δεν μπορεί. Έχω εδώ το έγγραφο της περιφέρειας, ναι, κύριε Ντόκα, το οποίο δεν λέει αυτά τα πράγματα. Τι λέει η περιφέρεια? Κύριε, η περιφέρεια λέει ότι αυτή τη χρονική στιγμή δεν μπορούμε. Μάλιστα. Και επιφυλασσόμεθα να συνεργαστούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα αυτό που του ζήτησα του κυρίου Δημητρίου είναι, και του ζήτησα από το βήμα πριν πάμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, είναι να μην μπει στη διαδικασία να ψηφίσει το σώμα και να τον εξουσιοδοτήσει. Ακούστε με, κύριε Δόκα, να εξουσιοδοτήσει το σώμα τον κύριο Δημητρίου να έρθει σε ένα αλυσβερίσι με τους μεσίτες για να κάνει αγορά ακινήτου. Να. Μόνος του. Μάλιστα. Τώρα, αν αυτά δεν είναι προχειρότητα, αν αυτά δεν είναι αδιαφανή, τότε τι είναι? Πάντως, μια έρευνα έχει γίνει. Μια έρευνα στα ακίνητα έχει γίνει, έτσι, πριν την απόφαση, πριν μάθετε εσείς το θέμα. Κοιτάξτε, βέβαια, είναι ένα διαρκές ζήτημα η αναζήτηση ακίνητου για επιμελητήριο νέο. Πόλη, είναι μικρή, ναι, και ακούγονται πολλά. Ωραία. Σίγουρα έγινε η αναζήτηση. Μα το έχει πει ο ίδιος. Ναι. Μα το είπε ο ίδιος ότι έχω απευθυνθεί σε πέντε μεσίτες. Χωρίς απόφαση. Χωρίς απόφαση. Μάλιστα. Μα το είπε ο ίδιος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και είπε και κάτι άλλο. Κατά παρέκκληση του νόμου, λέει, αν ήθελα δεν το έφερνα καν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έπαιρνα μία απόφαση μόνος μου και το αγόραζα και το έφερνα. Μάλιστα. Αυτό είπε. Τώρα, πληροφορίες ακούστηκαν και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Πληροφορίες μιλούν για συγκεκριμένο κτίριο. Δίπλα στο στάδιο, εκεί κοντά στο σημερινό κτίριο του επιμελητηρίου. Στη Φώτου Τζαβέλα. Ακούστηκε στο ρεπορτάζ αυτή η πληροφορία. Δεν το ξέρω εγώ. Η πόλη είναι μικρή, ακούγονται πολλά. Αλλά αυτό που ξέρω είναι αυτά που είπε ο κύριος Δημητρίου. Σίγουρα η πόλη είναι μικρή, ακούγονται πολλά. Αλλά αυτό που σας λέω είναι ότι είπε από το βήμα του ως πρόεδρος ότι κακώς το έφερα, ήθελα και το έφερα, δημοκρατικά λειτουργώ, χωρίς καμία τεχνική τεκμηρίωση και επιστημονική τεκμηρίωση, ότι εγώ θέλω να αγοράσω, μου περισσεύουν 2 εκατομμύρια. Δεν έχω μελέτη οικονομοτεχνική, αλλά έχω μια εκτίμηση οικονομική ότι μου περισσεύουν 2 εκατομμύρια και θα κάνω αγορά. Αυτά. Τώρα, κύριε Κέκα, εσείς υποψιάζεστε ότι μπορεί να υπάρχουν, να το πούμε ευθέως στον κόσμο, εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν μίζες σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να είναι στη διαφάνεια? Καταρχήν, όλα αυτά δεν θα πρέπει να είναι στην απόλυτη διαφάνεια, όχι στη δικιά σας. Προφανώς πρέπει όλο να είναι. Όλο των μελών του επιμελητηρίου που πληρώνουν στο επιμελητήριο. Έτσι, για να μένουν 2 εκατομμύρια, γιατί και εδώ θα πάμε. Μένουν 2 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στο επιμελητήριο? Προφανώς μένουν 2 εκατομμύρια από τις εισφορές των επιχειρηματιών. Μάλιστα. Μέσω του ΓΕΜΕ. Είναι δεδομένο. Και μένουν. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα αυτοί οι άνθρωποι όπως να γνωρίζουν ακριβώς τις διαδικασίες αγοράς? Προφανώς και πρέπει να γνωρίζουν. Προφανώς και πρέπει να γνωρίζουν. Είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διαχειριζόμαστε χρήματα των επιχειρηματιών μέσω του ΓΕΜΗ και πρέπει να είμαστε με πλήρη διαφάνεια απέναντι στους γιαννιώδεις επιχειρηματίες. Και αν μη τι άλλο, και σε χρονικές στιγμές που μπαίνουμε σε μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση, τόσο στις επιχειρήσεις που δεν ξέρουμε αν οι επιχειρήσεις αυτές θα βγουν από το σκοτάδι που μπαίνουμε μέσα στο χειμώνα. Είπατε ότι δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της περιφέρειας για να δείτε αν το κτίριο το σημερινό είναι επικίνδυνο ή και για να προχωρήσετε στη διαδικασία αγοράς. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της περιφέρειας? Όχι. Γιατί εσείς δεν έχετε. Όχι, εμείς δεν έχουμε. Δεν έχετε τη δυνατότητα. Λογικό. Ως επιμελητήριο. Και είπαμε, απευθυνθήκαμε και στην αποκεντρωμένη, η οποία δεν έχει πλέον όλους τους μηχανικούς, έχει η περιφέρεια Ήπειρου. Και η περιφέρεια Ήπειρου απευθυνθήκατε όχι για αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Για τεχνικά έργα απευθύνθηκε ο κύριος. Και του απάντησαν ότι αυτή τη χρονική στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μάλιστα. Και επιφυλασσόμεθα σε κάποια επόμενη στιγμή. Αυτό που είπατε πριν. Στη συνεργασία.
αυτό που είπατε πριν. Να το ξαναρωτήσω. Υποψιάζεστε ότι μπορεί να υπάρχει δοσοληψία κάτω από το τραπέζι σε μια τέτοια αγορά? Καταρχήν, σας ρωτώ αυτό. Όχι, είπα και το ξανατονίζω πάλι, όπως το είπα και από το βήμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Η ανέγερση του επιμελητηριακού μεγάρου, ναι, των Ιωαννίνων, έτσι. Είναι χρήματα από τους Γιαννιώτες επιχειρηματίες. Είναι χρήματα τα οποία δεν είναι δικά μας. Είναι από όλους τους Γιαννιώτες επιχειρηματίες και πρέπει να είναι με πλήρη διαφάνεια. Δεν μπορεί να εξισοδοτεί με οριακή πλειοψηφία με 13-14 άτομα τον κύριο Δημητρίου να διαχειριστεί με 5, όπως μας είπε στο Διοικητικό Συμβούλιο, μεσίτες, να κάνει μόνος του μία αγορά ενός μεγάρου. Ενός κτηρίου. Μάλιστα, είσαι ξεκάθαρο. Είστε ξεκάθαρο. Απόλυτα ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αν γίνει, αν μη τι άλλο, θα είναι ευτράπελο, για να μην πω κάτι άλλο. Πείτε τι σκέφτεστε. Αυτό πείτε, λέω. Είναι ευτράπελο να γίνουν κάτι, αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τα προβλήματα του κλάδου, τα οποία είναι πράγματι πολλά. Πώς τα ιεραρχείτε εσείς τα προβλήματα σε αυτή τη φάση? Να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Γιατί τεράστια τα προβλήματα του κλάδου, έτσι. Κοιτάξτε, μπήκαμε 2 χρόνια με την πανδημία σε μια βαθιά οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις, οι περισσότερες άντεξαν. Βγήκαν από αυτή την κρίση, μπήκαμε πλέον στην ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου. Αυτή τη στιγμή παίρνονται μέτρα. Αν μου πείτε, τα μέτρα αυτά είναι, μπορούν και ενδείκνυται για να βγούμε από τη σκόπελο αυτή? Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Ναι. Και όλοι πρέπει να παλέψουμε μόνοι μας πάνω στο κομμάτι αυτό. Και αργώς σε όλο αυτό το πόλεμο που γίνεται απέναντι στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι το επιμελητήριο. Δεν είναι. Όχι, για μένα. Σύμφωνα δεν με τη δική σας οπτική. Για μένα δεν είναι. Για δηλαδή, μένα δεν είναι. Γιατί? Δεν είναι γιατί. Γιατί ποτέ δεν στάθηκε το επιμελητήριο. Όταν μιλάει το επιμελητήριο ότι έχει 2 εκατομμύρια και στέλνουμε επιχειρήσεις για 50 ευρώ στην εφορία για να τους τα βεβαιώσουμε, για μένα αυτό δεν αποτελεί. Και έχεις έσοδα 2 εκατομμύρια. Έτσι. Δεν δίνεις ανάσα και βεβαιώνεις πρόστιμα. Ακούω, στην εφορία, δεν δίνεις. Αξιολογείται. Ναι. Δεύτερο, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή. Είσαι πιο επιεικής, λέτε εσείς, κύριε Γκίκα. Να είσαι πιο επιεικής. Όταν έχεις και την άνεση να είσαι. Όταν έχεις και την άνεση να είσαι πιο επιεικής απέναντι στους Γιαννιώτες επιχειρηματίες. Ναι, λογικό ακούγεται αυτό. Ναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, δεν μπορείς μέσα στη δίνη που βρισκόμαστε να μην είναι προτεργάτης στο επιμελητήριο, να δίνει την κατεύθυνση στις επιχειρήσεις πώς μπορεί να διεκδικήσει χρήματα. Δεν μπορεί ο κύριος Δημητρίου με έγγραφα και μόνο με έγγραφα και να μην είναι παρόν στα Υπουργεία ή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να διεκδικεί χρήματα για τους Γιαννιώτες επιχειρηματίες ή γενικότερα για τις επιχειρήσεις. Αυτό για μένα. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Υπεραστικών Λεωφορείων. Ναι. Μέσα στην κρίση, κύριε Ντόκα, ήμουν μέσα στην κρίση του 2020 και 2021, βρισκόμουν 2 μέρες την εβδομάδα και με το lockdown στην Αθήνα. Και διεκδικούσαμε χρήματα. Για τα υπεραστικά λεωφορεία. Δεν διεκδικούνται, λέτε εσείς, χρήματα. Δεν διεκδικούνται χρήματα. Προφανώς και μάλιστα, δεν. Μάλιστα. Ακούω αυτά που λέτε. Αξιολογούνται. Τώρα, στην περίπτωση του. Έχει εγκριθεί από την πλειοψηφία η προσπάθεια εξέβρεσης ακινήτωση. Τι θα κάνετε? Θα παρακολουθείτε στενά αυτό το ζήτημα? Παρακολουθώ στενά αυτό το ζήτημα και θα είμαι απέναντι στον κύριο Δημητρίου με όλες τα μέσα, είτε νομικά είτε το οτιδήποτε, που μπορεί να συμβαίνουν πάνω στο κομμάτι αυτό. Είμαι σαφής. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω τον κύριο Δημητρίου να προβεί σε τέτοιου είδους αγορές, οι οποίες για μένα δεν είναι πλήρως το φως. Και δεν εξυπηρετεί το Γιαννιώτη επιχειρηματία. Και δει αυτή τη χρονική στιγμή. Μάλιστα. Είστε σαφέστατος πραγματικά. Πότε έχετε εκλογές στο επιμελητήριο? Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Έχουμε 5 χρόνια. Πιστεύαμε ότι το 2022, μετά από μια παράταση, τον Νοέμβριο θα είχαμε τις εκλογές. Πήρε μια παράταση, αυτό δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Θα είστε εσείς ξανά υποψήφιος? Όντως θα είμαι ξανά υποψήφιος. Θα είστε ξανά υποψήφιος με το ισχυρό επιμελητήριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θα παρακολουθούμε κι εμείς αυτή την υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα, κύριε...